Σε διαθεσιμότητα για τρει μήνε έχουν τεθεί οι δύο ιατροί του Μακάριου Νοσοκομείου, στο πλαίσιο τη διερεύνηση τη υπόθεση θανάτου τη 15χρονη Ιωάννα Κορδί. Η προθεσμία που δόθηκε στου νομικού του συμβούλου ώστε να παραθέσουν επιπλέον στοιχεία εξέπνευσε στι 9 το πρωί, με την Επιτροπή Δημόσια Υπηρεσία να εξετάζει ακολούθω όλα τα δεδομένα που είχε ενώπιον τη. Και να κάνει αποδεκτό το αίτημα του Υπουργού Υγεία για απομάκρυνση των δύο ιατρών από τα καθήκοντά του μέχρι την ολοκλήρωση τη έρευνα που διεξάγει η αστυνομία. Συγκεκριμένα, κατόπιν απόφαση τη ΕΔΗ, οι δύο ιατροί θα βρίσκονται σε διαθεσιμότητα μέχρι τι 11 Ιανουαρίου 2023, ενώ ανάλογα και με την εξέλιξη των ερευνών υπάρχει η δυνατότητα παράταση τη διαθεσιμότητά του για άλλου τρει μήνε. Υπενθυμίζεται ότι η 15χρονη Ιωάννα άφησε την τελευταία τη πνοή στο Μακάριο Νοσοκομείο τον περασμένο Μάρτιο, μετά από καταγγελίε. Των γονέων τη, ο Υπουργό Υγεία διόρισε ερευνώντα λειτουργό, ο οποίο αποφάνθηκε ότι υπάρχει ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια από τρία πρόσωπα: δύο γιατρού του Μακάριου Νοσοκομείου και έναν πανεπιστημιακό γιατρό. Κατόπιν οδηγιών του Γενικού Ισαγγελέα, η αστυνομία άρχισε ποινική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Γίνονται ενέργειε για την ομαλή λειτουργία του Μακάριου Νοσοκομείου. Τελικέ αποφάσει θα ληφθούν στην αυριανή έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Όπω πληροφορεί το αντένα, σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι διαβουλεύσει τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγεία για σύναψη συμφωνία με νεφρολογοπαίδων, ο οποίο είναι ενταγμένο στο ΓΕΣΥ, ώστε να προσφέρει τι υπηρεσίε του και στο Μακάριο. Σε εξέλιξη βρίσκονται παράλληλα διαβουλεύσει και με από την Ελλάδα, ο οποίο θα μετακαλείται στην Κύπρο, οπότε αυτό κρίνεται αναγκαίο.